Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ένα επίγον περιστατικό φτάνει στο νοσοκομείο και είναι ο πατέρας του νέου διευθυντή χειρουργικής, του Μουχσίν, ένας πατέρας βαριά άρρωστος με όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος δεν θέλει ούτε να δει το γιο του. Όμως νοσηλεύεται, αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στον ιό του ξυπνάει άσχημες μνήμες στον Ελί. Θυμάται πως με την ίδια δυσπιστία τον αντιμετώπιζε και ο δικός του πατέρας και του μιλούσε άσχημα. Έτσι αφήνει πίσω του την κόντρα με τον Μουχσίν και του συμπαραστέκεται, ενώ ο διευθυντής του ζητάει να χειρουργήσει εκείνος τον πατέρα του. Ο Μουχσίν αντιλαμβάνεται ότι ο πατέρας του επιχειρεί να το σκάσει από το δωμάτιό του και προσπαθεί μόνος του να τον σταματήσει, αλλά εισπράττει για άλλη μια φορά τις προσβολές του μπροστά σε όλους. Αργότερα στέκεται στο προσκέφαλο του κοιμισμένου πατέρα του και εξομολογείται: «Με βασάνισες πολύ. Ήμουν μόνο 6 χρονών και με άφησες δεμένο για 3 ημέρες. Με βασάνισες πολύ, πατέρα. Αυτό εσύ το αποκάλεσες πίστη, αυτό δεν είναι πίστη. Εγώ για να μην κάνω έξοδα φορούσα τα παπούτσια 10 χρόνια. Για να μην θυμώσεις. Ακόμα τρώω τις σοκολάτες με ένοχες και διπλώνω το περιτύλιγμα προσεκτικά για να μην το βρεις στην τσέπη μου γιατί μπορεί να θυμώσεις. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να μιλήσω σε γυναίκα και να την κοιτάω». Η Βουσλάτ, που τον ακούει από τη μισάνοιχτη πόρτα, συγκινείται με αυτή την εξομολόγηση του Μουχσίν στον πατέρα του και δακρύζει. Βρίσκει τον Αλί και του λέει να χειρουργήσει άμεσα τον ασθενή. Όμως εκείνος διστάζει επειδή ξέρει ότι θα τον παρακολουθεί και το συμβούλιο. Μια συζήτηση όμως από καρδιάς που κάνει με τον Μουχσίν θα τον βοηθήσει να πάρει την απόφαση του και να πει το ναι. Ο μόνος που δεν είναι στο χειρουργείο του ασθενή είναι ο Φερμάν. Η Ναζλή τον έχει καλέσει επειγόντως επειδή αδυνατεί να τρυπήσει το θώρακα του μωρού που νοσηλεύεται με εγκάβματα. Βλέποντας την αγχωμένη, εκείνος αναγκάζεται να αναλάβει δράση και καταφέρνει να κάνει την τομή με το αριστερό του χέρι. Η μέρα του χειρουργείου για τον πατέρα του Μουχσίν έχει φτάσει και η Επιτροπή έχει πάρει θέση για να παρακολουθήσει τον Αλί, που τελικά τα καταφέρνει και όλα πάνε καλά. Η Μπελίζο Φερμάν και η Βουσλάτ παρακολουθούν την επέμβαση με αγωνία, μαζί με τους συμβούλους, οι οποίοι αρχίζουν να κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Ο Αλί δείχνει να έχει τον έλεγχο, όμως όταν αρχίζει η αιμορραγία, πανικοβάλλεται. Περνά τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του. Καλείται να πείσει το διοικητικό συμβούλιο πως αξίζει τον τίτλο του ειδικού χειρουργού. Τελικά, παίρνει τις σωστές αποφάσεις και ολοκληρώνει την επέμβαση με επιτυχία, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλων και της Επιτροπής. Ο Μουχσίν του δίνει τα συγχαρητήριά του για όλο αυτό που κατάφερε.